Επειδή είστε ευρωβουλευτής, ακριβώς, και περιμένουμε την Ευρώπη να κινηθεί αυτή τη στιγμή, την Τρίτη, λέει, θα είναι η σύσκεψη των Υπουργών της Ενέργειας στην Ευρώπη, θα κάνουν κάτι? Γιατί το ένα είναι αν θα κάνουν Ευρωπαίοι κάτι και το άλλο είναι αν αυτά που κάνει η κυβέρνηση υπαρκούν. Ο κόσμος δεν είναι αρκετά. Θα σας πω με κάθε ειλικρίνεια. Καταρχάς, είχα την τιμή εδώ να με καλέσετε πριν από λίγο καιρό και είχαμε βάλει στο τραπέζι την αργοπορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαχρονικά, όταν η διαχείριση κρίσεων πρωτίστως και κυρίως απαιτεί ταχύτητα. Mm-hmm. Δεν την έχουμε. Τι έχουμε όμως από την προχθεσινή Σύνοδο Κορυφής? Καταρχάς, έχουμε μια πρώτη υιοθέτηση των μέτρων και κυρίως της αντίληψης ότι πρέπει να υπάρχει ευρωπαϊκή απάντηση και όχι απάντηση μεμονωμένα των κρατών μελών. Η απάντηση αυτή, θα μου επιτρέψετε να πω, ότι υιοθετεί από την πρώτη στιγμή ένα κορμό των προτάσεων που έχει καταθέσει ήδη η κυβέρνηση διαστόματος του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, από τον περασμένο Μάρτιο. Και αυτή βέβαια η εξειδίκευση που, όπως πολύ σωστά επισημάνατε κυρία Ρέβη, είναι μεθαύριο στη Σύνοδο των Υπουργών Ενέργειας, έχει όμως σαν κοινή παραδοχή πρώτον ότι πρέπει να τεθεί επιτέλους ένα πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου από οπουδήποτε και αν προέρχεται, έτσι δεν είναι? Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει από κοινού μια προμήθεια αερίου, αυτά που έχει προτείνει μέσα από τις 6 προτάσεις κυβέρνησης. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα τώρα, η ακρίβεια εδώ. Ναι, στο ράφι, στο σούπερ μάρκετ, στη βενζίνη, στο πετρέλαιο, εκεί μπορεί να γίνει κάτι. Δεν αποφασίζετε εσείς, αλλά εκπροσωπείτε την κυβέρνηση. Αναμφίβολα. Ναι. Εκεί λοιπόν να σας πω και σαν αντίλογο που περιμένω να τον ακούσω από το ΣΥΡΙΖΑ και από τώρα, το... Τώρα θα πει ο κύριος Γιαννούλης, σημειώνει ό,τι λέτε. Εγώ θα σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εκείνη η οποία έχει αναγνωρίσει ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι λίγο πάνω από το μέσο όρο και όχι ο περισσότερος που λέει σαν αντίλογο ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει αναγνωρίσει ότι είμαστε μέσα στις τρεις πρώτες χώρες που ουσιαστικά έχουμε προσφέρει τη μεγαλύτερη στήριξη ακριβώς για αυτό στο οποίο συζητούμε, δηλαδή για το καλάθι της νοικοκυράς ή του νοικοκυριού όπως λέγεται, για τα καταναλωτικά προϊόντα, για το μέσο πολίτη. Έχουμε προσφέρει σε ποσοστό το 3,7 του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Όταν η Ισπανία, την οποία επικαλείται η αντιπολίτευση, έχει προσφέρει 2,3. Και η Γερμανία, η πανίσχυρη αυτή η οικονομία, το 1,7. Να ακούσουμε τον κύριο Γιαννούλη λίγο. Ναι, αλλά και οι Γερμανοί το πλαφόν δεν το αποδέχονται εν τέλει. Δηλαδή, ακούστε και ότι θα το αποδεχτούν, αλλά μετά είπαν μην το λέτε πλαφόν. Θα σας πω, μην το λέτε πλαφόν, το λένε για το εσωτερικό τους ακροατήριο, αλλά είδαμε να παίρνουν αποστάσεις από αυτή την τραγική που είδαμε τις προάλλες, εξαιρετικά εγωιστική διάθεση του να προσφέρουν 200 δισεκατομμύρια μόνο για τη δική τους αγορά. Κάθισαν και αυτοί στο τραπέζι και δέχτηκαν ότι η ευρωπαϊκή απάντηση θα περιλαμβάνει και αυτούς. Επομένως, μένει να το δούμε στην εξειδίκευση από τις Υπουργούς Ενέργειας. Κύριε Γιαννούλη, ακούτε τι λέει η κυρία Βόζεμπρεκ και έχει παραθέσει μια σειρά πρωτοβουλίες που έχει πάρει η κυβέρνηση και τι λέει η κυβέρνηση ότι ισχύει σε διεθνές επίπεδο. Αυτό είναι και το μεγάλο λάθος. Όχι προσωπικά της κυρίας Βόζεμπρεκ, προς Θεού. Αυτό είναι και το μεγάλο λάθος της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Έχει παγιδευτεί στην σπουδή να απαντά στην αντιπολίτευση, στην αξιωματική αλλά και στην ελάσσον αντιπολίτευση, και όχι να κοιτάει τα προβλήματα στην ουσία τους. Δεν απαντάμε ο ένας τον άλλον. Απαντάμε στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν, οι οποίοι το εισόδημά τους δεν μπορεί να καλύψει πλέον τις ανάγκες και το κόστος ζωής. Συζητάμε για τους πολίτες που θέτουν ομόθυμα, από παντού έρχεται αυτό, την επαναφορά των 120 δόσεων, ένα μέτρο που έχει την τιμή να υπερασπίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ, για το χρέος που έχει δημιουργηθεί και από την πανδημία και από την ενεργειακή κρίση. Συζητάμε κοιτώντας τους πολίτες και όχι ανταλλάσσοντας είτε ύβρις είτε ξυπνάδες μεταξύ των κομμάτων για να δούμε ποιος έχει τη μεγαλύτερη αγωγή. Άρα, εσείς μιλάτε για ύβρις, κύριε Γιαννούλη, εδώ δεν όχι, υπάρχει τέτοιο. Δεν τα λέει για εσάς. Δεν μίλησα για εσάς, κυρία Βόλου. Ναι, αλλά κυρία Βόλου, συνάδελφοι. Εσείς τι προτείνετε? Ο κόσμος που λέτε, κύριε Γιαννούλη, δεν θέλει να τσακωνήσετε. Θέλει να μπορέσετε να βρείτε μια κοινή γραμμή και μια λύση. Γιατί μας ακούει και δεν μπορεί να πληρώσει το ενοικιό του, το ρεύμα του, το πετρέλαιό του να θερμανθεί. Μόλις αυτό έκανα. Μόλις διατύπωσα μέσα από την κριτική μου τις προτάσεις για κάτι που δεν θα φέρνει τη χώρα μας όπως ποια είναι αυτή να πρόκειται, έχει 57% ακριβότερο ρεύμα σε σχέση με τα εισοδηματικά μας, με τις εισοδηματικές μας δυνάμεις. Ξαναλέω, κύριε Σιαδήμα, δεν μπορώ να καταλάβω ως Έλληνας πολίτης γιατί τόσους μήνες
Τόσους μήνες από τον Αύγουστο του 2021 δεν προχωρήσαμε στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης που πολλές ευρωπαϊκές χώρες το έκαναν. Ήταν στην εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 3,4 δις λέει η κυβέρνηση ότι στοιχίζει. Έχετε αντιπρόταση. Η κυβέρνηση έχει εθιστεί στα ψέματα. Έχει, ναι, ναι, να σας πω κάτι όμως. Μη μου απαντάτε με το τι λέει η κυβέρνηση. Εγώ σας λέω ότι αυτά τα χρήματα υπάρχουν και αυτά τα χρήματα ήδη διατέθηκαν από τους πολίτες προς την κυβέρνηση και τις εταιρείες και επιστρέφονται από τα 100 που εισπράχθηκαν τα 20. Κυρία Βόζεμπεκ, λέω ότι γίνεται ο κύριος Γιαννούλης αυτό η μείωση του φόρου. Να το πω ολοκληρωμένα όμως. Να το πω αυτό ολοκληρωμένα. Αυτή τη στιγμή έχουμε και την άλλη πολιτική φαρσοκομωδία με το καλάθι του νοικοκυριού. Εκεί όπου μέχρι τη στιγμή που θα οριμάσει αυτό που ακυοφορείται 3-4 εβδομάδες με αρκετά μεγάλη καθυστέρηση για την πρόνοια στο ράφι των σούπερ μάρκετ, θα έχει φτάσει η τιμή ένα πακέτο μακαρόνια 2-2,5 ευρώ και τότε θα πούμε, α, στο καλάθι του νοικοκυριού θα είναι 2,20, ξεχνώντας ότι το παραλάβαμε 1,20 ή 1,30 πριν από 8 μήνες. Λέει, θα πάνε με τιμές του Οκτωβρίου, με τη βάση που γινόταν. Πολλά έχουν υποθεί, κύριε Σχιαδήμα, πολλά έχουν υποθεί, πολλά ψέματα έχουν υποθεί, συνεχίζουν να διατυπώνονται με τον πλέον ανερυθρίαστο τρόπο, αλλά οι προτάσεις είναι εδώ. Μείωση του ΦΠΑ, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, 120 δόσεις. Σας το λέω για δεύτερη φορά. Όχι το ζητάει η αγορά. Οι άνθρωποι της επιχειρηματικότητας, η μεσαία τάξη, στο όνομα της οποίας σχεδόν υφάρπαξε την ψήφο των πολιτών το 2019 ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κυρία Βόζεμπεκ, έχει δεν είναι ανάγκη, έχει ανάγκη από μέτρα. Μισό λεπτό. Κύριε Βόζεμπεκ, το πρόγραμμά σας είναι αυτό που εξήγηλε και ο κύριος Τσίπρας στην ΔΕΘ. Τρία πράγματα προλαβαίνω να πω, έχει και πολλά άλλα. Σας κατηγορώ ότι δεν ακοστολογημένο. Ποιος μας κατηγορεί? Η κυβέρνηση που συγκαλύπτει όχι μόνο η κυβέρνηση, ότι όλα αυτά δημοκρατίας... που λέτε είναι πράγματα που τα τάζετε γιατί δεν είστε στην δεν εξουσία. Είναι το κυρία Ρέβη, να απαντήσω. Κυρία Ρέβη, για να μην χαθεί. Θα μιλήσει η κυρία Σμητροπούλου. Βεβαίως, αλλήμωνο. Ναι. Ένα πράγμα να πω όμως, γιατί... Εσείς και μετά κυρία Σμητροπούλου, να απαντήσετε συνολικά αν ενισχύετε. Δεν έχει κανένας μας το περιθώριο, εάν έχει ενσυνείδηση, κοινωνική και πολιτική ευθύνη, να χρησιμοποιήσει αυτό που ταιριάζει απόλυτα σε όλους όσοι οδήγησαν τη χώρα σε χρεοκοπία και οικονομική καταστροφή. Και αυτός δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνουμε αναδρομή στο παρελθόν, πάρα πολύ εύκολο να μιλάμε με μηνύματα χωρίς να προτείνουμε συγκεκριμένες λύσεις. Λέει, αναφέρεται ο κύριος, επιτρέψτε μου κύριε Γιαννούλη, αναφέρεστε στο παρελθόν. Πολύ ήρεμα θα σας ρωτήσω, για τις 120 δόσεις διαφωνείτε. Κύριε Γιαννούλη, αν μου επιτρέπετε, θα απαντήσω όπως θέλω στα επιχειρήματά σας, παρακαλώ. Μην με διακόπτετε αν έχετε την καλοσύνη. Μην με διακόπτετε. Δεν είναι θέμα απαντήσεως στο ερώτημα που βάζετε, αλλά απαντήσεως στην κοινωνία κατά πόσον η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τα προβλήματα κοστολογημένα και με αριθμούς. Μιλήσατε για ψέματα της κυβέρνησης. Πόσα περισσότερα ψέματα θα έπρεπε να πείτε όταν προτείνετε μέτρα που κοστολογούνται από όλους τους σοβαρούς μετρητές στα 25 δισεκατομμύρια και εσείς τα κοστολογείτε μόνο στα 5,5. Μετρητές. Πόσο αλήθεια λέτε ότι θα έπρεπε να φορολογήσουμε τα. Να μειώσουμε το φόρο στα καύσιμα, όταν εσείς, μόλις εσείς, είχατε αυξήσει το φόρο στο ντίζελ, στο πετρέλαιο, θέρμανσης και στην αμόλυβδη. Σε άλλους καιρούς, μάλιστα, αλλά τώρα έχουμε πόλεμο, έχουμε πανδημία και επιτρέψτε μου να πω ότι όταν μιλάτε για φορολόγηση, για μείωση των φόρων, είχατε βάλει 29 φόρους και μάλιστα δεν μειώσατε κανένα. Προσέξτε, το επιχείρημα πάντα είναι ότι ήμασταν σε μνημόνια, αλλά από το 18 μέχρι το 19 που ανέλαβε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν μειώσατε κανένα φόρο. Και αντίθετα, μειώσαμε εμείς 30 φόρους. Και έρχεστε να αμφισβητήσετε ένα πραγματικό γεγονός, κύριε Γιαννούλη, ότι αν μειωνόταν ο φόρος στα καύσιμα, έχει μια κοστολόγηση, μια τρύπα στο δημοσιονομικό περιθώριο, την οποία δεν προτείνεται πώς θα καλυφθεί και αγγίζει τα 5 δισεκατομμύρια. Και το λέμε εμείς, το λέει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία αποδεδειγμένα, πέραν από την οποιαδήποτε συζήτηση για τη φορολογία, έχει ρυθμούς ανάπτυξης που αναγνωρίζει η Eurostat, αναγνωρίζεται πλέον από μεγέθη που δεν μπορεί να αμφισβητηθούν, και η ρυθμή ανάπτυξη, η ανάπτυξη η πραγματική, φέρνει έσοδα, τα οποία στοχευμένα η κυβέρνηση με επιδοματική πολιτική, η οποία είναι προσώρας, γιατί πρέπει άρα να καλύψει τα ευάλωτα νοικοκυριά. Επειδή τόση ώρα απαντάτε σε μένα, απαντάτε στο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, όχι, απαντάω για στην κοινωνία. Δεν απαντώ σε εσάς. Απαντάνε άνθρωποι και ο ΣΥΡΙΖΑ
από την πλευρά του λέτε. Έθεσα τρεις προτάσεις. Να μου επιτρέψετε. Τρεις προτάσεις. Δεν προτάσεις. Δεν θέσατε προτάσεις. Κυρία Γιαννούλη, σας παρακαλώ. Μόνο να πω ότι όταν κάνουμε προτάσεις πρέπει να είναι κοστολογημένες. Όχι να κάνουμε προτάσεις απλώς για να ακούγονται ευχάριστα όταν δεν προτείνουμε. Είστε σαφείς. Κυρία Σμητροπούλου. Δεν αγχώνομαι. Και σας ζητώ και εγώ προσωπικά συγγνώμη που έγινε γιατί δεν ακούστηκε λύσει. Απλά το θέμα είναι ότι έχουμε μια τοξική συνεχώς αντιπαράθεση μεταξύ των δύο κομμάτων, ποιος από τους δύο κυβέρνησε χειρότερα ή ποιος έφερε περισσότερους φόρους και δεν εστιάζουμε σε αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει η κοινωνία. Είμαστε με την πλάτη στον τοίχο. Αυτό αποδεικνύεται και από τις έρευνες, αποδεικνύεται και από μελέτες. Η αύξηση φτώχειας αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, βρισκόμαστε μέσα στις 4 ευρωπαϊκές χώρες όπου υπάρχει αύξηση φτώχειας. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι οι συμπολίτες μας δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα. Πάμε λοιπόν στη σύνοδο κορυφής η οποία έγινε. Είναι μια σύνοδο κορυφής, μία από τα ίδια θα έλεγα εγώ. 10 μήνες τώρα συζητάμε και προγραμματίζουμε πότε θα γίνει η επόμενη σύνοδος. Συγκεκριμένα έγινε παραπομπή. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτό γίνεται όμως. Έχετε δίκιο, μου δίνετε πολύ ωραία. Στην Ευρωβουλή είναι μαζί με την κυρία Βόζεμπερ. Πολύ ωραία πάσα, λέγοντας το εξής. Ότι η Ευρώπη λοιπόν, επειδή έχει αποδειχθεί αυτή τη στιγμή κατώτερη των περιστάσεων και πρέπει και εκεί πέρα να υπάρξει ως μείζον θέμα η εθνική και η ευρωπαϊκή, αν θέλετε, αλληλεγγύη και όχι οι εθνικές σκοπιμότητες. Από εκεί και πέρα όμως, εκτός από την Ευρώπη, το κάθε κράτος μέλος οφείλει να πάρει συγκεκριμένες δράσεις και μέτρα. Τι έχει κάνει μέχρι στιγμής η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας? Μας λέτε ότι δίνετε επιδόματα. Τα επιδόματα είναι σαφές ότι οτιδήποτε δώσουμε στον Έλληνα πολίτη αυτή τη στιγμή που έχει ρημαχθεί, εμείς θα το υποστηρίξουμε και μάλιστα θα είμαστε υπέρ αυτού του μέτρου. Όμως, αρκεί με τα επιδόματα τα οποία επί της ουσίας καθιστούν εχμάλωτο τον κόσμο και περιμένει μήνα με το μήνα να πάρει μια πρόσκαιρη ανάσα, δεν γίνεται αυτό. Λύση ανάγκης είναι, κυρία Σμητροπούλου. Λύση ανάγκης είναι και την αντιμετωπίζει ανάγκης, κυρία Βόζεμπερ. Κέρδη είναι λύση ανάγκης τώρα. Εκτός από τη λύση ανάγκης πρέπει να πάρουμε και ουσιαστικά μέτρα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε από τα υπερέσοδα. Εμείς θα προτείνουμε συγκεκριμένες λύσεις. Έχουμε λοιπόν από τα υπερέσοδα, από το ΦΠΑ και από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης κοντά στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά λοιπόν τα χρήματα, τα οποία είναι πάνω από τα προϋπολογισθέντα, θα μπορούσαν και οφείλουμε να τα επιστρέφουμε στους πολίτες. Άρα, και λέτε όχι... και εσείς για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς αυτό το έχουμε προτείνει πάρα πολλούς μήνες και εντός και εκτός της Βουλής. Ένα είναι αυτό. Υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος γι' αυτό. Μόλις τώρα σας είπα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν στρεβλώσεις στην αγορά. Μας έλεγε ο κύριος Σταϊκούρας ότι δεν μπορούν να προβούν σε μείωση του ΦΠΑ γιατί δεν γνωρίζουν εάν θα φτάσει τελικά στον καταναλωτή. Ξέρετε τι σημαίνει. Είναι ντροπή αυτό, για την ελληνική κυβέρνηση. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό σε απλά ελληνικά? Ότι δεν μπορούν να ελέγξουν την εσχροκέρδεια. Αυτή τη στιγμή είναι ανεξέλεγκτη. Αυτή τη στιγμή πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ. Ένα απλό παράδειγμα. Έχουν αυξήσει τις τιμές, έχουν μειώσει την συσκευασία των προϊόντων. Αυτά δεν οφείλουν, δεν μπορούν να τα δουν. Σε υπάρχει... αυτό να σας απαντήσει, κυρία Βόζο. Και κάτι τελευταίο. Και κάτι τελευταίο. Κελέκη, η οποία είναι η πρόεδρος του ΚΕΠΚΑ, η οποία αυτό είπε. Ότι δεν μπορείτε να ελέγξετε την εσχροκέρδεια. Κυρία Ρέβη, λοιπόν, παρακολούθησα το ρεπορτάζ σας προηγουμένως. Είχε βγει πριν από μία εβδομάδα και ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, ο κύριος Καβαθάς, και είπε ότι το καλάθι του νοικοκυριού, ακριβώς ό,τι είπε το ΠΑΣΟΚ, είναι, πρόκειται για καθαρά επικοινωνιακού χαρακτήρα μέτρο, δεν είναι τίποτα λιμένο. Είστε σαφείς. Είναι μία άτυπη συμφωνία κυρίων, το τι θα γίνει στο μέλλον. Και σας παρακαλώ να μας πείτε για τη φορολόγηση των υπερκερδών. Επιτρέψτε μου ένα λεπτό. Έχει το δικαίωμα ως εκπροσωπούς την κυβέρνηση να απαντήσει σε όλα. Αλλά θέλω και ένα σχόλιο πολιτικό για την παραδοχή ότι δεν μειώνεται ο φόρος κατανάλωσης, γιατί δηλώνουμε επισήμως αδυναμία να ελέγξουμε την εφαρμογή για το ΦΠΑ στα τρόφιμα. Αυτό είναι το ελληνικό φόρο. Ποιο φόρο κατανάλωση? Στα τρόφιμα. Η συζήτηση αυτή που έχει γίνει για το τρόφιμα. Για τα τρόφιμα. Για τα ΦΠΑ στα τρόφιμα. Αποτελεί ντροπή για εμένα. Να μα απαντήσει. Καταρχά, να πούμε ότι επειδή κάνουμε μια. Σε 120 δόσει περιμένω μια απάντηση. Καταρχά, επειδή κάνουμε μια νομίζω πολιτισμένη συζήτηση οι τρει μα. Παρακαλώ, δεν θα μιλάμε ούτε για ντροπή, γιατί μπορώ να την επιστρέψω την κουβέντα. Δεν θέλω να μιλάμε έτσι.
παρακαλώ, να μιλάμε με τα επιχειρήματά μας και ο κόσμος μας κρίνει. Με ρωτήσατε για τα υπερέσοδα. Ξέρετε ότι η κυβέρνηση έκανε νόμο για 90% επί των υπερκερδών ακριβώς των εταιριών, το οποίο θα λήξει με τη λήξη του έτους, η ΡΑΕ θα έχει καταλήξει ακριβώς αυτό. Όμως, είναι η κυβέρνηση που πήρε την πρωτοβουλία τα υπερέσοδα να πηγαίνουν αυτομάτως με έναν ειδικό μηχανισμό στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης. Είναι αυτό το οποίο, θυμίζω, υιοθέτησε μόλις πρόσφατα στη Σύνοδο Κορυφής και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μία από τις ελληνικές πρόνοιες που υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απαντώ και στην κυρία Σημητροπούλου γι' αυτό. Πριν από μία και εβδομάδα. Μην παραβλέπουμε ότι μόνο για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο απέδωσαν αυτά τα υπερέσοδα ένα ποσό τεράστιο της τάξης του 2,1, αν δεν κάνω λάθος, δισεκατομμυρίων, τα οποία σεβασμό. Διανέμονται στους ευάλωτους. Ακριβέστατο είναι και μελετημένο ειδικά. Ακριβέστατο και μελετημένο ειδικά. Και όταν μιλούμε... Επιτρέψτε μου. Κυρία Σμητροπούλου, για να ακούσουμε λίγο. Βεβαίως. Όταν μιλούμε για τώρα... Κυρία Ροζεμπέργκ, να καταλάβω κάτι. Και ο κόσμος δεν έχει να πληρώσει αυτή τη στιγμή. Παρακαλώ. Ότι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο δεν μπορείτε να συνεννοηθείτε. Κυρία Βόζεμπεργκ, για να καταλάβουμε δεν κάτι. Να συνεχίσουμε. Κύριε Γιαννούλη, δεν κύριε Γιαννούλη, κύριε Γιαννούλη, σας παρακαλώ. Κύριε Γιαννούλη, κυρία Βόζεμπεργκ, κύριε Γιαννούλη. Να κυβερνήσει η κυβέρνηση, όχι συμψηφισμός όλοι φταίνε. Κύριε Γιαννούλη, πού μιλάτε τώρα. Πού μιλάτε. Μιλάω στη συνείδησή μου καταρχήν. Ωραία, αφήστε να κάνουμε το ερώτημα για να πάρουμε και καμιά απάντηση. Κυρία Βόζεμπεργκ, για να καταλάβουμε. Τα υπερέσοδα υπάρχουν αυτά. Τα έχει πάρει η κυβέρνηση αυτά τα λεφτά ή θα τα πάρει από τους παραγωγούς. Γιατί εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ, εγώ από ό,τι καταλαβαίνω, λέει ότι δεν τα έχει πάρει. Η ΡΑΕ το λέει, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ. Εσύ τον αδικνύετε, κύριε Γιαννούλη. Επιτρέψτε μου, καταρχάς. Εγώ το είπα, κύριε Σχεδίμα. Κυρία Σημητροπούλου, το είπε. Να σα απαντήσω. Να παρακαλούμε πολύ για πολλοστή φορά, έτσι. Να απαντήσω. Εγώ πάντα απαντώ συγκεκριμένα. Και να θυμίσουμε, απλώς πριν απαντήσω, ότι ακριβώς αυτή τη φορολόγηση του 90% των υπερεσόδων ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το ψήφισε. Και ας με διαψεύσει ο κύριος Γιαννούλης. Δεν το ψήφισε. Συνεχίζω λοιπόν. Με ρωτήσατε. Να απαντήσω τώρα. Με ρωτάτε. Όχι. Το θέτω διότι μ' αρέσει να μιλάμε με συγκεκριμένα δεδομένα. Δεν θα ρωτήσατε, κύριε Βόζεμπεργκ. Με ρωτήσατε. Βοηθήστε. Αν τα έχει πάρει η κυβέρνηση. Τα έχει πάρει αυτά τα χρήματα για να καταλάβουμε. Λοιπόν, φορολογήθηκαν και κοστολογούνται από τη ΡΑΕ μέχρι το τέλος του έτους. Έτσι γίνεται πάντοτε στην εκαθάριση των εταιριών. Αυτά όμως τα οποία έχει πάρει είναι αυτά τα οποία γιατί θυμίζω ότι η φορολόγηση έγινε και αναδρομικά. Αυτά όμως τα οποία έχει πάρει από τότε που αυτομάτως ο μηχανισμός τα θέτει στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης και ήδη κοστολογούνται, μάλλον ήδη ανέρχονται στα 2, τόσο δισεκατομμύρια, ήδη διανέμονται στα ευάλωτα νοικοκυριά. Και αυτό είναι ακριβώς η μέρημνα του να καλύψουμε εκείνους που υποφέρουν περισσότερο. Άνω τέλεια. Κύριε Γιαννούλη, πείτε εσείς για να πάμε στη Γιάννη Σμητροπούλου. Έθεσε ένα ερώτημα η κυρία Ρέβη Εύλογο. Μας παρακολουθεί ο κόσμος και δεν έχει να πληρώσει. Άρα. Να θεωρήσω ότι συμφωνείτε ότι το μείζον ζήτημα δεν είναι να ανταλλάξουμε εμείς ή να αλληλοδιαψεύσεις ή τα πολιτικά μας επιχειρήματα. Αυτή τη στιγμή οι μόνοι που κερδίζουν χρήματα είναι τα δηληστήρια τα δύο, οι εταιρείες παραγωγής ενέργειας, οι οποίοι εισπράττουν στο ακέραιο το υπερβολικό ποσοστό κερδών στο οποίο δεν μπήκε πλαφόν όπως πρότεινε και η αντιπολίτευση στο σύνολό της, παράγονται σχροκέρδη εις βάρος του Έλληνα πολίτη. Ξαναλέω, εισπράττει η κυβέρνηση 100 ευρώ, επιστρέφει τα 20 και θεωρούμε ότι ζούμε σε ονειροχώρα. Οι προτάσεις, η ΡΑΕ... Στις τσέπες, αυτόν που σας περιέγραψα. Α, μάλιστα. Η ΡΑΕ ήταν σαφής για το γεγονός ότι παρά τις επιδοτήσεις έχουμε 57% ακριβότερη τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος σε σχέση και με την εισόδημα... Στο λογαριασμό. Σε σχέση, τα λέμε όλα. Σε σχέση, κυρία Βόζεμπεργκ, μην κάνετε μετρούν. Αυτό που με κατηγορούσατε. Όχι, σε σχέση και με την αγοραστική άνθρωπο. Δύναμη του Έλληνα πολίτη σε σχέση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και ξαναλέω, αυτή τη στιγμή, ένα παράδειγμα, συνταξιούχοι, βάλτε την επιταγή των 250 ευρώ, βάλτε τη μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης, βάλτε τα όλα όσα παρουσιάζεται... Οι συντάξεις επί Νέας Δημοκρατίας όλα... βγήκανε, κύριε Γιαννούλη, όλα όσα παρουσιάζεται, βάλτε τα και αθρίστε τα. Δεν ισούνται με τη 13η σύνταξη που ψηφίσατε, ξεψηφίσατε και κόψατε. Κυρία Σημητροπούλου, όλα μαζί αν τα αθρίσουμε...
όλα αυτά τα χρήματα κυρία είναι Ρόζεμπερ, πολύ λιγότερα από την 10η Μητροπούλου. Θα απαντήσει μετά. Και τρίτη φορά και κλείνω. Πείτε. Ρωτώ, γιατί μιλώντας όσες φορές μίλησα, συνεχώς με προτάσεις σας αντιμετωπίζω. 120 δόσεις. Όχι, εσείς ναι, δεν κάνετε προτάσεις κοστολογημένες. Δεν αντιμετωπίζετε τις δικές μας. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Σημετροπούλου, τρεις φορές για τις 120 δόσεις. Κυρία Σημετροπούλου, η πολιτική των επιδομάτων δεν είναι πολιτική που μπορεί να προκαλέσει και να δημιουργήσει ένα σωστό κοινωνικό περιβάλλον για να υπάρχει ανάπτυξη. Επίσης, αυτό το οποίο παρατηρώ και δεν υπάρχει κανένα μέτρο αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είναι η ενέργεια. Είναι οι συνεχείς ανατιμήσεις, είναι η ακρίβεια. Έχουμε πληστηριασμούς που μέχρι τέλος του έτους θα φτάσουν 50.000 κατοικίες, οι οποίες θα βγουν στο σφυρί. Υπάρχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή απειλούνται με λουκέτο και κανένα μέτρο δεν μπορεί να πάρθει. Όλα τα μέτρα που παρατηρούμε, παίρνει η κυβέρνηση, πώς παρατηρούμε μια ωρεοποίηση. Τι μέτρα έχετε πάρει, κυρία Βόζεμπερ, τα επιδόματα. Εδώ χρειαζόμαστε γρήγορα αντανακλαστικά, όπως για παράδειγμα πήρατε. Δηλαδή η βοήθεια στα νοικοκυριά. Όπως ανεβάσατε το αφορολόγητο από 150 στις 800.000. Όπως ανεβάσατε το αφορολόγητο, δηλαδή έναν μόνιμο μηχανισμό για τους έχοντες από τις 150.000 στις 800.000 ευρώ, κατά την ίδια τη στοιχεία θα θέλαμε και στη μεσαία τάξη και στους πιο ευάλωτους να υπάρχουν μόνιμοι δομικοί μηχανισμοί, οι οποίοι επί της ουσίας θα μπορέσουν να δημιουργήσουν και να θωρακίσουν τον κόσμο. Είπατε για τους χαμηλούς συνταξιούχους. ΕΚΑΣ. Ένα νέο ΕΚΑΣ, όπως είναι η πρόταση την οποία έχουμε κάνει, ένα νέο ΕΚΑΣ για να μπορούν. Βεβαίως και υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Για να μπορούν οι συνταξιούχοι να ζήσουν με αξιοπρέπεια. Να ζήσουν με αξιοπρέπεια. Θα ήθελα, κυρία Ρέβη, δεν ξέρω αν θα κάνουμε κι άλλο γύρο. Είναι αυτό που έχουμε πληρώσει. Θα πάμε τώρα στο τι θέλετε να πείτε. Και κλάψαν πάρα πολλά, κυρία Ρέβη. Να κάνετε μηνύσεις αν μιλάτε για κλέφτες. Οποιαδήποτε τάξη. Οποιαδήποτε τάξη. Και αν ερωτηθεί αυτή τη στιγμή η νέα γενιά, κυρία Βόζεμπερ, υπάρχει πρόνοια για τη νέα γενιά? Υπάρχουν φοιτητές αυτή τη στιγμή που έχουν τελειώσει και έχουν δώσει οι γονείς τους πάρα πολλές χιλιάδες ευρώ να περάσουν στα πανεπιστήμια και δεν μπορούν να βρουν λόγω αύξησης των ενοικίων? Κυρία Σημητροπούλου, θέλετε κάτι άλλο να πείτε? Βεβαίως, θέλω να πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτές τις μέρες κλείνουμε ένα χρόνο από την απώλεια της Προέδρου, της Φόφης Γεννηματά. Ένας πολιτικός, ένας άνθρωπος όπου άφησε, έδωσε ένα σημαντικό παράδειγμα και στην πολιτική και στην κοινωνία. Μάλιστα. Ως πολιτικός, ως άνθρωπος, να μένουμε πιστοί στις αρχές και στις αξίες μας και να πολεμάμε πάντοτε μέχρι τέλους για τα ιδανικά και για τα πιστεύω μας. Εμείς αυτές τις μέρες, σήμερα έχουμε το ετήσιο μνημόσυνο, χτες και σήμερα πραγματοποιούμε με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία δωρεάν μαστογραφίες στα γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη. Πολύ σημαντικό. Καλούμε όλες τις γυναίκες που πληρούν τις προϋποθέσεις και είναι ένα μείζον θέμα το οποίο πρέπει να το αναδείξουμε. Καλά κάνετε και το λέτε και να μην το ξεχνάμε μόνο. Και ένα τελευταίο σχόλιο για τις γυναίκες. Να μην φοβούνται, να κάνουμε ελέγχους. Γνωρίζουμε το φόβο, το άγνωστο, το τι θα βγάλει το αποτέλεσμα. Πρέπει όμως, αξίζει να το κάνουμε, γιατί το να προλαμβάνουμε είναι πάντοτε προτιμότερο από το μήνα για τις γυναίκες. Προσυπογράφω αυτά που είπε η κυρία Σημητροπούλου και ως αντιπρόεδρος της Επιτροπής Γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να μην φοβούνται και οι γυναίκες να καταγγέλουν θέματα κακοποιήσεων και αυτό να το πούμε. Και βέβαια με σεβασμό στέκομαι και εγώ στην απώλεια της Φόφης Γεννηματά και του ήρωα Νικολαίδη, στον οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Γιαννούλης. Αυτές οι αξίες δεν έχουν ούτε κομματικά χαρακτηριστικά, λοιπόν, ούτε σημεία αντιπαράθεση. Και έτσι να κλείσουμε.